Ως πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το οποίο συσπηρώνει ταξικές δυνάμεις δεκάδων σωματείων, λέμε το εξής, ότι αποδεικνύει και αυτούς τους αγώνες, πλάι στους μεγαλειώδεις αγώνες και άλλων χώρων, της Λάρκο, της Κόσκο, της Εκάρια Λιπάσματα Καβάλας, η Φουτ και τα λοιπά, τους οικοδόμους, δείχνει ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων. Δείχνει ότι η εργοδοσία απέναντι σε αποφασισμένους εργαζόμενους, άσχετα τον αριθμό τους, δεν έχει καμία δύναμη σε κάποια φάση και δεν έχει κανέναν άλλον τρόπο για να τους αντιμετωπίσει παρά με την κυβερνητική αντεργατική πολιτική και νομοθεσία και με την καταστολή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, ο οποίος έχει δεχθεί στο σβέρκο του όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Ό,τι δεν μπόρεσαν οι αντεργατικές διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για το χτύπημα της απεργίας, γιατί τους υπερέβησαν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, χρειάστηκε το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη, το οποίο γρήγορα απέκτησε σύνδρομο πρόορης γύρανσης και λόγω του αγώνα της Μαλαματίνα, γιατί ακριβώς οι εργαζόμενοι έδειξαν ποιος έχει πραγματικά τη δύναμη στα χέρια του. Η μόνη επιλογή της εργοδοσίας παντού, η καταστολή και η δικαιοσύνη που ουσιαστικά είναι ενταγμένη στους σχεδιασμούς τους αντεργατικούς, δείχνει ότι ποιο είναι το αμέσως επόμενο εμπόδιο που πρέπει ουσιαστικά να υπερβεί η εργατική τάξη και θα το κάνει. Είναι η μόνη της επιλογή, έχει τη δύναμη, είναι θέμα οργάνωσης του αγώνα και εδώ ουσιαστικά καλούμε το σύνολο των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων να δώσουν απάντηση για τις επόμενες μέρες. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και η εργοδοσία της Μαλαματίνα και όλες οι εργοδοσίες, αν νομίζουν ότι με τα τεκτήρια της καθυστερής στο κέρδισμα χρόνου θα εξασθενήσουν τον αγώνα και θα οδηγηθούν στην εφαρμογή των αντεργατικών πλαισίων. Είναι ήδη νικητές, ακριβώς για το λόγο του ότι δεν έχει καμία άλλη επιλογή εργοδοσία και φυσικά το επόμενο διάστημα θα πάρει την απάντηση και αυτή η εργοδοσία και όλες οι εργοδοσίες, γιατί οι εργατικοί αγώνες θα φουντώσουν, θα δυναμώσουν και θα διεκδικήσουν πραγματικούς όρους ζωής και εργασίας με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους.